Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Είναι 5η 2 Αυγούστου. Πάμε να παρακολουθήσουμε μαζί τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων και επιστρέφουμε αναλυτικά. Στο Μάτι εξελίχθηκε η μεγαλύτερη εθνική τραγωδία σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Σταθάκη. Πρέπει να προτεραιοποιηθούν οι δράσεις που εξασφαλίζουν τη ζωή, τη λειτουργία των οικισμών, τη σωστή πολεοδομική οργάνωση, διότι αυτό που όλη η κοινωνία θέλει, νομίζω είναι καθολικό το αίτημα, το ακούω και από όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, είναι να ζήσουμε κανονικά σε σύμβαση με το περιβάλλον και με τη θάλασσα. Η ορθή εφαρμογή του σχεδίου αντιπυρικής προστασίας στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης. Θα πρέπει επίσης, όσο και αν ακούγεται ρομαντικό ή ό,τι θέλετε πέστε το, να γίνονται ακόμη και αστέωση της περιοχής. Τα κουνούπια αλλά και η ζωνώση στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου και της Ελληνίδας προξένου στην Αδριανούπολη. Να γίνει μια συνεργασία προκειμένου να επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα διακοινών ψεκασμών. Με αυτά αλλά και με πολλά περισσότερα, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ξεκινάει αμέσως τώρα. Η άμεση κατεδάφιση των αυθαίρετων κατοικιών φαίνεται να είναι η στρατηγική που χαράσει για την επόμενη μέρα η κυβέρνηση, ενώ έχει ήδη ληφθεί κονδύλιο των 5 εκατομμυρίων ευρώ για αυτό το σκοπό. Αναφορικά με την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, τώρα ο δήμαρχος της πόλης απορρίπτει τα σενάρια περί καταπατημένης δημόσιας έκτασης. Στο Μάτι εξελίχθηκε η μεγαλύτερη εθνική τραγωδία που έχει προκύψει από φυσική καταστροφή. Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την ομιλία του Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μαζί με τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελο και τον Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη, επισημένοντας πως είναι πολύ δύσκολο να αναλάβει πρωτοβουλίες υπό το βάρος που κουβαλάει η σημερινή τραγωδία. Η συνέντευξη τύπου συνεχίστηκε με τις τοποθετήσεις των υπολείπων υπουργών. Αυτό που τονίστηκε ιδιαίτερα είναι η ανάγκη κατεδάφισης των αυθαίρετων οικείων για τις οποίες έχει ήδη ληφθεί κονδύλιο των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Δημιουργεί ένα πλαίσιο μεταβατικό, το υπογραμμίζω αυτό, επιτάχυνσης των παρεμβάσεων και των δυνατότητας κατεδάφισης σε περιοχές απόλυτα προσδιορισμένες. Αναφέρομαι σε περιοχές οι οποίες είναι αναδασωτές πρώτον, δεύτερον πυρόπληκτες, τρίτον ρέματα για τα οποία είναι χαρτογραφημένα και ως ρέματα και ως αντιπλημμυρική προστασία, άρα για πωλήσει και για ετοιμόρροπα κτίρια όπως προβλέπει το νόμος από το 1929, άρα για τέσσερις συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες περιοχών, απόλυτα προσδιορισμένες. Καταντήσονται μια τροπολογία η οποία αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών, έτσι ώστε οι πολίτες σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, με λιγότερα έγγραφα, να μπορέσουν το συντομότερο δυνατό να τύχουν των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Πιο συγκεκριμένα, ως γνωστόν με την υφιστάμενη νομοθεσία, αποζημιώσεις προβλέπονταν μόνο για τις κύριες κατοικίες. Αυτό αντιλαμβάνεστε για τη συγκεκριμένη περιοχή, εάν στεκόμασταν σε αυτή τη διάταξη, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, θα έβγαζε απ' έξω έναν πολύ μεγάλο αριθμό κατοικιών. Με την τροπολογία λοιπόν που κατατέθηκε σήμερα και θα ψηφιστεί σε λίγες ώρες στην Βουλή, προβλέπεται πέρα από την κύρια κατοικία να δοθεί αποζημίωση και για τη δευτερεύουσα κατοικία. Πρέπει να προτεραιοποιηθούν οι δράσεις που εξασφαλίζουν τη ζωή, τη λειτουργία των οικισμών, τη σωστή πολεοδομική οργάνωση, διότι αυτό που όλη η κοινωνία θέλει, νομίζω είναι καθολικό το αίτημα, το ακούω και από όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, είναι να ζήσουμε κανονικά σε σύμβαση με το περιβάλλον και με τη θάλασσα. Αυτό πρέπει να γίνει. Άρα και στο επίπεδο των τελεσίδικων, που μπορεί να βρούμε, παραδείγματος χάρη, να σου πω ένα παράδειγμα, να βρούμε δηλαδή τυχεία και μάντρες που κλείνουν διόδους προς τη θάλασσα
και να είναι τελεσίδικα καταδαφιστέα. Δεν συμφωνούμε όλοι ότι αυτό πρέπει να επιληθεί. Αναφορικά με την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανάσα ζήτησε από το Δήμαρχο της πόλης την καταγραφή όλων των κατόχων των αγροκτημάτων που καταπατούν δημόσια περιουσία. Ο κύριος Λαμπάκης έχει την ευθύνη αύριο και με τη δική μας την υποστήριξη, αναλαμβάνουμε και εμείς το πολιτικό κόστος, να στείλει τις αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγξουν το τι ακριβώς υπάρχει στην περιοχή. Ο Δήμαρχος από την πλευρά του, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε τη δική του απάντηση, καθησυχάζοντας τους πολίτες της περιοχής για το γεγονός της μη ύπαρξης κινδύνου, ενώ απέρριψε το σενάριο περί καταπατημένης δημόσιας έκτασης. Αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί, πέφτοντας οι άνθρωποι στη θάλασσα, αλλά δυστυχώς πάνω στα βράχια, δεν θα συμβεί εδώ. Εγώ είμαι κάτοικος 3,5 μήνες το χρόνο, επί 25 ολόκληρα χρόνια εκεί στα Δίκελα και μάλιστα στην παραλιακή ζώνη. Δεν διαπιστώνω στα εφιστάμενα ρέματα να υπάρχει καταπάτηση. Η ανάγκη ορθής εφαρμογής του σχεδίου αντιπυρικής προστασίας βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων αλλά και δημοτικών συμβούλων, ο Δήμαρχος εξήγησε ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας των πολιτών, ενώ θα εφαρμοστεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία της ευρύτερης περιοχής της Αλεξανδρούπολης. Χρειάζεται να κάνουμε κάποιες δεξαμενές στην αρχαία ζώνη, γιατί δεν φτάνει εκεί πέρα η ίδρυυση, θα το κάνουμε. Για να μπορούμε να παίρνουμε νερό, θαλασσινόποδα γεμίζουν εκεί οι δεξαμενές, για να χτυπάμε, Ευαγγέλη Οικουμενίδη, όπως είπες πολύ σωστά, από εκεί υπάρχει ο κίνδυνος, να χτυπάμε τη φωτιά με τη δεξαμενή, τις δεξαμενές που θα έχουμε, με τον όγκο του νερού που θα μπορεί το πυροσβεστικό να ανανεώνει εκεί μέχρι να γυρίσει και να πάρει. Οπότε αντιλαμβάνεστε, είναι μια πολύ θετική εισήγηση. Αυτή συνοπτικά ήταν η απάντηση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκε έντονα το ζήτημα της ορθής εφαρμογής του σχεδίου αντιπυρικής προστασίας για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου, αφού προηγήθηκαν οι τοποθετήσεις των μελών του Συμβουλίου. Το βασικότερο κομμάτι της διαχείρισης του κινδύνου μιας δασικής πυρκαγιάς αποτελεί ο συντονισμός και η στενή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Έγινε και πυρασφάλεια στους ορεινούς οικισμούς μας Μελία και Πηλαία, που συνήθως πρώτα στοχεύουμε εκεί. Η σειρά προτεραιότητας δηλαδή είναι οι ορεινοί μας οικισμοί και μετά το ασύλιο της Αγίας Παρασκευής. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι εκεί. Εάν θα γίνει φωτιά, θα γίνει από εκεί πάνω. Δεν πρόκειται να γίνει από την παραλία η φωτιά. Εμείς είμαστε τυχεροί εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Και θα πρέπει να ανάβουμε κεριά, να κάνουμε και τρισάγιο, θα έλεγα στο δέχιο, ότι δεν εκδηλώθηκε καμία πυρκαγιά. Όπερση μαζική συγκέντρωση περιοχών. Θα πρέπει να την δούμε, να τη σχεδιάσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα πρέπει επίσης, όσο και αν ακούγεται ρομαντικό αγγελίο, ό,τι θέλετε πέστε το, να γίνονται ακόμη και ασκήσεις συγκέντρωσης της περιοχής. Με βασικούς άξονες τώρα την καταπολέμηση των κουνουπιών και την αντιμετώπιση των ζωνώσεων, έλαβε χώρα η συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου με την Ελληνίδα πρόξενο στην Αδριανούπολη. Την αναγκαία σύμπραξη της χώρας μας και της Τουρκίας για τα προβλήματα αυτά, ζήτησε για ακόμη μια φορά ο κύριος Πέτροβιτς. Με την πρόξενο της Ελλάδας στην Αδριανούπολη, Σωτηρία Θεοχαρίδη, συναντήθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς και ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Κώστας Βενετίδης. Τα ζητήματα που συζητήθηκαν αφορούν τόσο την Ελλάδα όσο και την Τουρκία και χρήζουν κοινής αντιμετώπισης. Θέσαμε το ζήτημα της από κοινού αποτελεσματικότερης καταπολέμησης των κουνουπιών, ούτως ώστε να γίνει μια συνεργασία προκειμένου να επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα δια κοινών ψεκασμών. Δηλαδή, τη μέρα που ψεκάζουμε εμείς να ψεκάζει και η τουρκική πλευρά. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά τη δημόσια υγεία και όχι μόνο, καθώς όπως ξέρετε τα έντομα ξενιστές μεταφέρουν και ζωονόσους από τη γείτονα χώρα στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν τονίσαμε πως αυτός ο διάλογος μπορεί να ξεκινήσει σε μια ουσιαστική βάση για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό προς όφελος της κοινωνίας. Ακόμη συζητήθηκε το θέμα των ζωονόσων, στο οποίο θα πρέπει επίσης να υπάρξει κοινός χειρισμός, έτσι ώστε να αποφευχθούν μεγάλες ζημιές στην κτηνοτροφία. Το άλλο ζήτημα έχει σχέση με τις ζωονόσους, οι οποίες μεταδίδονται από την Τουρκία κυρίως. Είναι μια τρίτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως γνωρίζετε ισχύει άλλη νομοθεσία. Δηλαδή, εφόσον ένα ζώο προσβληθεί, παραδείγματος χάρη, από οζώδη δερματίτιδα σε ένα κοπάδι βοηδών της περιοχής του Εύρου, είμαστε αναγκασμένοι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, να θανατώσουμε όλο το κοπάδι. Κάτι που δεν ισχύει στη γείτονα χώρα. Η οζώδης δερματίτιδα και εκεί ενδυμεί.
Άρα για μας είναι μια διαρκής απειλή, μια διαρκής απειλή για το ζωικό κεφάλαιο του Εύρου. Επί της ουσίας αυτό αποτελεί εκτός από απειλή και ζημία για την τοπική οικονομία και θέλουμε να υπάρχει μια συνεργασία στη λογική της έγκαιρης ειδοποίησης. Η κυρία Θεοχαρίδη διαβεβαίωσε τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου ότι από την πλευρά της θα ενημερώσει σχετικά τις τουρκικές υπηρεσίες έτσι ώστε αυτές να συνεργαστούν με τις ελληνικές. Όπως ξέρετε, η πρόξενος στην Αδριανούπολη είναι η εντεταλμένη εκπρόσωπο του κράτους μας στη γείτονα χώρα. Ως εκ τούτου μιλά με όλες τις αρμόδιες αρχές και κυρίως με το τουρκικό κράτος. Άρα κάθε δική της συνδρομή θα είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Η ίδια με διαβεβαίωσε ότι θα αναλάβει κάθε πρωτοβουλία προκειμένου το επόμενο διάστημα να μεταφέρει αυτές τις θέσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές της Τουρκίας προκειμένου να υπάρξει ένας διάλογος για την διασυνοριακή από κοινού αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Δεν είναι προβλήματα μόνο του Εύρου, είναι προβλήματα και της επαρχίας της Αδριανούπολης. Αυτό το γνωρίζουν όλοι. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων η μελέτη του Δήμου Αλεξανδρούπολης για παρεμβάσεις σε 18 γήπεδα ποδοσφαίρου. Το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στις 360.000 ευρώ με τις εργασίες που αναμένονται τους επόμενους μήνες σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού να αφορούν κυρίως θέματα ασφάλειας των γηπέδων. Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 360.000 ευρώ για παρεμβάσεις σε 18 γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η μελέτη που εντάχθηκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αφορά παρεμβάσεις που κατά κύριο λόγο έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των γηπέδων. Πριν από λίγες ημέρες, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο κ. Χαρίτσης, εξέδωσε απόφαση με την οποία ενέταξε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 360.000 ευρώ, μία μελέτη την οποία είχαμε καταθέσει εδώ και αρκετούς μήνες στα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες και περιμέναμε την έγκρισή τους προς χρηματοδότηση. Αυτό λοιπόν αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά. Θα θυμίσω βέβαια πως και κατά την επίσκεψή του εδώ ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κ. Βασιλιάδης, είχε εξαγγείλει αυτό το έργο. Εμείς ήμασταν καθόλου έτοιμοι και πραγματικά με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολλές επαφές, πολλά τηλέφωνα, καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αξίζουν φυσικά συγχαρητήρια σε όλους τους μηχανικούς μας που δούλεψαν πάνω στην κατεύθυνση αυτή, αλλά και ένα ευχαριστώ στην κυρία Γκαρά, η οποία μας βοήθησε αρκετές φορές ώστε να έχουμε θετική εξέλιξη. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις αυτές θα καθυστερήσουν, καθώς όπως τονίζει ο κ. Βαταμίδης, απαιτούνται κάποιες διαδικασίες που συνήθως είναι χρονοβόρες. Εργασίες αναμένονται να πραγματοποιηθούν και στα κλειστά γυμναστήρια και πιο συγκεκριμένα στο Μιχάλης Παρασκευόπουλος και στο τόλ του Μαΐστρου. Από εκεί και πέρα απαιτούνται αρκετές διαδικασίες μέχρι να προχωρήσουμε στο επιθυμητό και το επιθυμητό είναι να γίνουν οι παρεμβάσεις σε αυτά τα γήπεδα, τα οποία είναι 18 τον αριθμό, ανήκουν όλα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης κατά κυριότητα στο Δήμο μας. Και είναι παρεμβάσεις οι οποίες κατά κύριο λόγο έχουν να κάνουν με θέματα ασφαλείας, ώστε όσοι προπονούνται και δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους χώρους να κινούνται εκεί και να το κάνουν αυτό με ασφάλεια. Επεμβάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με περιφράξεις, μηχανολογικά, κτηριακά και διάφορα άλλα, τα οποία θα ανεβάσουν κατά πολύ το επίπεδο των περιφερειακών μας ποδοσφαιρικών γηπέδων. Υπάρχουν και κάποιες μικρές παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν και στο Μιχάλης Παρασκευόπουλος, αλλά και στο ΤΟΛ της γυμναστικής και στο προθερμαντήριο Μαΐστρου. Και νομίζω ότι σύν όλα τα άλλα που τρέχουν αυτό το διάστημα, κάποιες μελέτες και κάποιες χρηματοδοτήσεις, νομίζω ότι θα μπορούμε σε λίγους μήνες να λέμε ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πολύ κοντά σε συνολική λύση για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης βρίσκεται η κυβέρνηση σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του capital.gr. Έπειτα από μακρά περίοδο διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων, προκρίνεται η υλοποίηση του σχεδίου που μέσω του πτωχευτικού κώδικα θα οδηγήσει στην εξυγίανση της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης και στην είσοδο του Innovation Brain ως στρατηγικού επενδυτή. Πολύ κοντά σε συνολική λύση για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης βρίσκεται η κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα του Αθηναϊκού Τύπου. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ενημερωτικού site που ασχολείται με θέματα οικονομίας capital.gr, αναφέρουν πως έπειτα από μακρά περίοδο διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων προκρίνεται η υλοποίηση του σχεδίου που μέσω του πτωχευτικού κώδικα θα οδηγήσει στην εξυγίανση της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης και στην είσοδο του Innovation Brain ως στρατηγικού επενδυτή. Το business plan του Fund έχει συζητηθεί εκτενώς από όλες τις
εμπλεκόμενες πλευρές, την Τράπεζα Πειραιός, βασικό πιστωτή της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης, την κυβέρνηση και το σύμβουλο της διαδικασίας. Όπως έχει αναφέρει το capital.gr, η συμφωνία προβλέπει σημαντική διαγραφή υφιστάμενων υποχρεώσεων, εξόφληση μέρους των υπολείπων μέσω του τμήματος που θα καταβάλει ο νέος επενδυτής και ρύθμιση του ανεξόφλητου υπολείπου. Εφόσον το σχέδιο εγκριθεί όπως απαιτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης, θα ακολουθήσει η συγκεκριμένη διαδικασία μέσω της κατάθεσης του σχεδίου εξυγίανσης στο αρμόδιο πρωτοδικείο. Το Innovation Brain έχει δεσμευτεί για την υλοποίηση σημαντικών νέων επενδύσεων με στόχο την ανάπτυξη της δραστηριότητας της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης παραγωγικά και εμπορικά. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την ενίσχυση της παραγωγής προκειμένου η ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης να ανακτήσει την ηγετική της θέση στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο. Προκρίνει τη διατήρηση συγκεκριμένων μονάδων της βιομηχανίας και αναδιάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας και του δυναμικού της. Η πρόταση του Fund προσεγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα διαθέσιμα κεφάλαια για την επίλυση των ανοιχτών θεμάτων με τις τράπεζες, τους εργαζόμενους, τους τεφλοπαραγωγούς και τους προμηθευτές. Στην παρούσα φάση, το συγκεκριμένο σχέδιο δείχνει να αποτελεί τη μοναδική λύση σωτηρίας της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης, καθώς η βιομηχανία αντιμετωπίζει ήδη σοβαρότατα ζητήματα ρευστότητας και εξάντλησης των αποθεμάτων της. Τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης απέστειλε στους πληγέντες από τις πυρκαγιές της Αττικής η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης. Η πρόεδρός της, Όλγα Βρετοπούλου, τόνισε ότι αν χρειαστεί θα στείλει νέα βοήθεια τις επόμενες ημέρες. Μεγάλη ήταν η βοήθεια που απέστειλε στους πληγέντες της Αττικής η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης. Ο κόσμος της πρωτεύουσας του Εύρου έδειξε την ανθρωπιά του, συγκεντρώνοντας τόσο τρόφιμα όσο και φάρμακα για τους κατοίκους που βίωσαν αυτή την τραγωδία. Την Παρασκευή που μας πέρασε, αποστείλαμε 120 δέματα σε τρόφιμα και 5 κυβότια μεγάλα σε φάρμακα στις αποθήκες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα, στον Κολονό, με τη βοήθεια βεβαίως του κυρίου Μυτιλινιού, της μεταφορικής. Είναι η προσφορά όλων των δημοτών της Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι ευαισθητοποιημένοι στη συφορά που πραγματικά χτύπησε τους συνανθρώπους μας στην Αθήνα, αμέσως ευαισθητοποιήθηκαν και στο κάλεσμα της Δημοτικής Κοινότητας ανταποκρίθηκαν και καταφέραμε να έχουμε τη συγκέντρωση όλων αυτών των πραγμάτων. Να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί πραγματικά η Αλεξανδρούπολη θα μπορούσε να πάρει βραβείο στον εθελοντισμό, και να πούμε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια, γιατί οι ανάγκες δεν έχουν σταματήσει όπως καταλαβαίνετε. Είμαστε σε συνεχή επαφή και ενημερωνόμαστε για το τι ανάγκες παρουσιάζονται και φυσικά θα είμαστε όσο χρειαστεί στο πλάι όλων αυτών των ανθρώπων. Μπορεί η πυρκαγιά να έχει σβήσει, αλλά οι μέρες που ακολούθησαν, όπως και εκείνες που έρχονται, είναι πολύ δύσκολες για όσους μένουν στο Μάτι και στις υπόλοιπες περιοχές που χτυπήθηκαν από τη φωτιά. Τέτοιες κινήσεις, όπως αυτή της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, είναι σίγουρα αξιέπαινες και μπορούν να φανούν σωτήριες για κάποιους από τους πληγέντες. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνδεθούμε με το κέντρο νεότητας της Αλεξανδρούπολης και το γήπεδο του Beach Handball. Εκεί μας περιμένει ο Κοσμάς Πανταζής, παρέα με τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες, τις προσφάτως διακριθήσεις ως παγκόσμιες πρωταθλήτριες Beach Handball, τη Μάγδα και την Νικολίνα και Πεσίδου. Κοσμά, καλησπέρα. Καλησπέρα και στη Μάγδα και στη Νικολίνα. Ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα, καλησπέρα Μαρία Χρύσα, καλησπέρα στους τηλεθεατές της Δέλτα Τηλεόρασης. Εδώ είμαστε, όπως Beach Handball, στο κέντρο νεότητας στην Αλεξανδρούπολη και είναι μεγάλη μας χαρά πραγματικά η σημερινή συνέντευξη με τα δύο κορίτσια, με τις δύο αθλήτριες που έχουμε μαζί μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Ο λόγος για την Μάγδα και την Νικολίνα Κεπεσίδου, τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες Beach Handball με την Εθνική Ελλάδα στην Ρωσία. Πριν από λίγες μέρες η Εθνική κατέκτησε την πρωτιά, επικρατώντας τον τελικό της Νορβηγίας με 2-1. Στην πρώτη συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στην ιστορία της, πήρε και το χρυσό. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να πω περισσότερα εγώ. Καλύτερα ο ρόλος να περάσει στις πρωταγωνίστρες, ο ρόλος να περάσει στις παγκόσμιες πρωταθλήτρες. Να ξεκινήσουμε με σένα, Μάγδα. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Η Εθνική, σίγουρα πολλοί ήξεραν, έλεγαν ότι μπορεί να πάρει μια πολύ καλή θέση, γιατί ίσως και ένα μετάλλιο, γιατί όχι και ένα μετάλλιο, αλλά νομίζω πως αυτό που καταφέρατε δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω δεν το περίμενε πολύ.
γιατί είναι και η πρώτη συμμετοχή της Εθνικής σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι πολύ δύσκολο σε πρώτη συμμετοχή να πάρεις ακόμα και μετάλλιο, αλλά εμείς γράψαμε ιστορία. Ήταν απίστευτο αυτό που κάναμε. Θα λέγαμε ότι η Εθνική κατάφερε ένα θαύμα, μπορείτε να το χαρακτηρίσετε έτσι. Θαύμα. Δεν ξέρω ακριβώς αν είναι θαύμα, γιατί δουλεύουμε αρκετά χρόνια, 3-4 χρόνια και είμαστε στην αφάνεια. Και ας μην πηγαίνουμε σε πολλά ευρωπαϊκά ή παγκόσμια πρωταθλήματα, δουλεύουμε μαζί πολλά καλοκαίρια και ήρθε η δικαίωση. Τώρα, το ότι ήρθε γρήγορα, η αλήθεια είναι πως ήρθε. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να. Αυτό το αποτέλεσμα να βγει και στα επόμενα χρόνια που θα είμαστε όλες μαζί, αλλά ήρθε τώρα. Εννοείται ότι καλοδεχούμενο. Όλος ο κόσμος μιλάει για την εθνική ομάδα. Πώς ήρθε όμως αυτή η επιτυχία, πέρα από τις ικανότητες, αυτό που λέμε ελληνική ψυχή, μέτρησε στο Καζάν? Μέτρησε, σίγουρα μέτρησε. Και το γεγονός ότι ακούγαμε και τα νέα με τις πυρκαγιές στην Αθήνα μέτρησε ακόμη πιο πολύ. Ήμασταν εκεί πριν μία εβδομάδα πριν για την προετοιμασία και πραγματικά είχαμε σοκαριστεί όταν είδαμε πού ακριβώς υπήρχε η φωτιά, γιατί η προετοιμασία μας υπήρχε εκεί λίγες μέρες πριν πάμε. Οπότε βλέπουμε και τις Κοσμά Πανταζή, είναι φανερό ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα σύνδεσης με την καθυστέρηση τόσο της εικόνας όσο και του ήχου. Θα επανέλθουμε σε λίγο σε εσάς με την Μάγδα και την Νικολίνα και Πεσίδου. Προς το παρόν συνεχίζουμε με την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Νέες κόντρες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης την Τρίτη μετά την απόφαση της Δημοτικής Αρχής να αντικαταστήσει τον αντιπρόεδρο της επιχείρησης ίδρευσης χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία που εδώ και καιρό έχει χάσει. Εκτός από την έντονη διαμάχη, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης απευθύνθηκαν στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να ακυρώσουν την απόφαση. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι πάσχει από άποψη νομιμότητας και ο προηγούμενος ορισμός. Νέα κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ Δημοτικής Αρχής στο Δήμο Ξάνθης και Αντιπολίτευσης μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη. Τη σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης συγκέντρωσε η ενέργεια της πλειοψηφίας να αντικαταστήσει τον αντιπρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης χωρίς να διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών όπως προβλέπει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων για κοινοφελείς επιχειρήσεις. Όπως υποστήριξε ο Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος που υπεραμείνθηκε των ενεργειών του, η ίδια διαδικασία είχε ακολουθηθεί και το 2016 μετά από παραίτηση του τότε Αντιπρόεδρου όπως και τώρα. Τελικά με σχετική πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο, με απουσίες και αντάρτες της πλειοψηφίας που ψήφισαν λευκό, όρισε τον Χασάνογλου Ορχάν ως Αντιπρόεδρο της επιχείρησης. Το μεσημέρι της Τετάρτης στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και ειδικότερα στο τμήμα της Ξάνθης που πραγματοποιεί τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ βρέθηκαν οι επικεφαλείς τριών παρατάξεων Φανουράκης, Καμαρίδης, Ανταμπούφης εκπροσωπώντας και όλες τις υπόλοιπες πλην της Λαϊκής Εισπύρωσης προκειμένου να διερευνήσουν την νομιμότητα της απόφασης που ελήφθη το προηγούμενο βράδυ. Όπως κατέστη σαφές, η εν λόγω απόφαση δεν εμπίπτει στον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας και άρα ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση να την υποβάλει. Όμως μπορούν οι ενδιαφερόμενοι δημοτικοί σύμβουλοι με αναφορά τους, αφού δημοσιευθεί, να προσφύγουν και αυτή προφανώς θα ακυρωθεί. Παράλληλα όμως ερευνούν και τον προηγούμενο ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου στη ΔΕΙΑΞ που ελήφθη με τον ίδιο τρόπο όπως αποκαλύφθηκε. Όπως έγινε γνωστό από την αποκεντρωμένη, οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν μπορούν να την προσβάλλουν μετά την παρέλευση 15ημέρου. Όμως, μπορεί όποιος έχει ένομο συμφέρον να προσβάλλει την νομιμότητα της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου και άρα των αποφάσεών του, για παράδειγμα, με οικονομικό ή πειθαρχικό περιεχόμενο, από το 2016 μέχρι σήμερα. Γενικότερα πάντως το θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΞ φαίνεται ότι θα απασχολήσει για αρκετό καιρό ακόμη την πολιτική αντιπαράθεση και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Με το Δήμο του Παρισιού αναμένεται να αδελφοποιηθεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Η πρόταση του Δήμου της Πρωτεύουσας της Γαλλίας έγινε αποδεκτή από την ελληνική πλευρά και τις επόμενες ημέρες αναμένεται επίσκεψη εκπροσώπων από το Παρίσι στην Αλεξανδρούπολη. Εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης η αποδοχή της πρότασης εκείνου του Παρισιού για αδελφοποίηση. Για ωφέλη στην οικονομία της πόλης μέσω του τουρισμού, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης, ο οποίος ήταν και ο εισηγητής του θέματος. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της εξωστρέφειας, της αναζήτησης πλούτου μέσα από τις αδελφοποιήσεις, τουρισμό κτλ., προτείνω στο Σώμα να αποδεχθούμε αυτή την πρόταση αδελφοποίησης. 22 του μηνός θα έρθει μια αντιπροσωπεία εδώ για να γνωρίσει το Δήμο μας και έχουμε και μια δαπάνη 3.300 ευρώ για να τους δεξιωθούμε και εμείς θα πάμε μετά βέβαια για να δούμε και εμείς το Δήμο τους έτσι ώστε να αποφασίσουμε και την τυπική τελετή
Στείλαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών την αίτηση για την έγκριση της αδερφοποίησης. Νομίζω ότι εντάξει, είναι μια μεγάλη χώρα, είναι μια τεράστια πόλη. Θα έχουμε όφελος, γιατί εμείς ζητάμε τουρισμό και είναι πιο εύκολο να έρθουν αυτοί εδώ παρά εμείς εκεί, παρά το γεγονός ότι θα πάμε κι εμείς. Αλλά όμως η αναζήτηση οφέλους είναι μεγαλύτερη από εμάς και αυτοί θέλουν να γνωρίσουν τους Έλληνες, θέλουν να γνωρίσουν τη Θράκη και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή αδελφοποίηση. Μια επιτυχημένη συνεργασία αδελφοποίησης μπορεί να προσφέρει πολλά ωφέλη στις κοινότητες και τους Δήμους. Ενώνοντας τους ανθρώπους από διάφορα μέρη της Ευρώπης, αποτελεί ακόμη μια ευκαιρία για από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων, ανταλλαγή απόψεων και κατανόηση διαφορετικών αντιλήψεων που αφορούν οποιοδήποτε θέμα για το οποίο υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον ή ανησυχία. Μία εντός ή εκτός εισαγωγικών κόντρα μεταξύ της Αλεξανδρούπολης και της Ξάνθης. Τώρα, με αντικείμενο την έδρα του καζίνο Θράκης, πρόκειται να αναβιώσει το επόμενο διάστημα, καθώς αναμένεται η δικαστική απόφαση μετά την προσφυγή των εργαζομένων και του Δήμου Ξάνθης για τη μετεγκατάσταση της επιχείρησης το 2014. Όπως είναι γνωστό, με απόφαση της τότε Υπουργού Τουρισμού, είχε δοθεί η δυνατότητα στην επιχείρηση να μεταφέρει το καζίνο σε άλλο σημείο μέσα στη Θράκη. Ποικίλες είναι οι αντιδράσεις που προκαλεί σε Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη η υπόθεση της μετεγκατάστασης του καζίνο Θράκης από τη μία πόλη στην άλλη τα 4 τελευταία χρόνια. Η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς σύντομα αναμένεται η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπου είχαν προσφύγει το Σωματείο Εργαζομένων και ο Δήμος Ξάνθης, εναντίον της απόφασης της τότε Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, που επέτρεψε τη μεταφορά της επιχείρησης το 2014. Έκτοτε, οι 110 εργαζόμενοι από την Ξάνθη μετακινούνται καθημερινά από και προς την Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων και σήμερα κυβερνητικός βουλευτής Γρηγόρης Τογιαννίδης αναφέρει ότι η αίτησή του συζητήθηκε το Μάρτιο και σύντομα αναμένεται η απόφαση. Το 2014, όπως γνωρίζετε, η επιχείρηση που λειτουργούσε επί 18 χρόνια στη Ξάνθη μεταφέρθηκε στην Αλεξανδρούπολη με μια υπουργική απόφαση κυρίας Κεφαλογιάννη, που ήταν το 2013, έδωσε το δικαίωμα της μετεγκατάστασης. Σε όλη τη Θράκη βασικά δίνει τη δυνατότητα. Ο επιχειρηματίας επέλεξε να πάρει την επιχείρηση στην Αλεξανδρούπολη. Εμείς τότε αντιδράσαμε ως εργαζόμενοι και ο Δήμος Ξάνθης, γιατί είχε ένομο συμφέρον. Θέλω να θυμίσω ότι ο Δήμος Ξάνθης έπαιρνε το 2% από τα μεικτά κέρδη του καζίνου, που αυτό ήταν πολύ σεβαστό ποσό. Μετά από την προσφυγή που κάναμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε και παρέβη στην υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και τελικά δικάστηκε η προσφυγή των εργαζομένων και του Δήμου Ξάνθης και εμένα προσωπικά ως πολίτη της Ξάνθης το Μάρτιο του 2018 στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Βρισκόμαστε σε αναμονή της απόφασης. Θέλω να πω ότι ειδικά οι συνάδελφοι μου εργαζόμενοι προέρχονται από την περιοχή της Ξάνης, 110 εργαζόμενοι, καθημερινά διανύουν 240 χιλιόμετρα για να εργαστούν. Αυτός είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος για να αντιδράσουν στην απόφαση της μετεγκατάστασης. Οι εργαζόμενοι που επιδιώκουν την επιστροφή υποστηρίζουν ότι παρά τις αιτιάσεις της εταιρείας, ότι η μετεγκατάσταση θα είχε ευεργετικά αποτελέσματα για τα οικονομικά δεδομένα, αυτή αποδείχτηκε και επιχειρηματικά λανθασμένη, κρίνοντας από τη διόγκωση των χρεών της επιχείρησης. Μια μετεγκατάσταση που για μας ήταν παράνομη και ήταν εναντίον και των συμφερών της επιχείρησης τελικά, γιατί ο επιχειρηματίας την εποχή που ισχυριζόταν ότι πρέπει να πάει το καζίνο στην Αλεξανδρούπολη, υποσχόταν στους εργαζόμενους ότι θα πληρώνονται κανονικά και εκεί θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλονται και εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία και όλα αυτά. Σήμερα το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το καζίνο οφείλει πάνω από 8.900.000 ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία. Στους εργαζόμενους μέλη του Σωματείου οφείλει περίπου 2 μισθούς. Στους εργαζόμενους μη μέλη του Σωματείου οφείλει από 8 έως 10 μισθούς. Αυτό λοιπόν αποδεικνύεται ότι και επιχειρηματικά αυτή η κίνηση ήταν άστοχη. Δεν ήταν υπέρ της επιχείρησης, ήταν κατά της επιχείρησης. Άρα λοιπόν ένας λόγος ακόμη που η μετεγκατάσταση πρέπει να ακυρωθεί, να επιστρέψει το καζίνο στην Ξάνθη.
Πάντως, το σωματείο επισημαίνει ότι οι 40 εργαζόμενοι από την περιοχή του Εύρου που πλέον απασχολούνται στην επιχείρηση, μερικοί εκ των οποίων είναι και μέλη του σωματείου, θεωρούνται συνάδελφοι χωρίς αστερίσκους και στην περίπτωση που τα δικαστήρια κρίνουν ότι η επιχείρηση πρέπει να επιστρέψει στην Ξάνθη, το σωματείο θα επιδιώξει να συνεχίσουν να εργάζονται και στη νέα έδρα όσοι το επιθυμούν. Από την πρώτη στιγμή, εμείς όταν γνωρίσαμε τους συναδέλφους μας στην Αλεξανδρούπολη, έχουμε περίπου 40 εργαζόμενοι την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, τους είπαμε ότι εμείς σας θεωρούμε συναδέλφους. Γι' αυτό αρκετοί από αυτούς γίναν και μέλη του σωματείου. Θα τους υπερασπιστούμε όπως υπερασπιστήκαμε τόσα χρόνια εδώ και δεκαετίες τους εργαζόμενους από την περιοχή. Για μας είναι όλοι συνάδελφοι, έχουν τα ίδια δικαιώματα και με κάθε τρόπο θα τους στηρίξουμε ώστε να παραμείνουν στην εργασία τους. Σύνδεση εκ νέου, κυρίες και κύριοι, με το Κέντρο Νεότητας της Αλεξανδρούπολης και τον Κοσμά Πανταζή. Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι εδώ από το Κέντρο Νεότητας. Ελπίζω να φαινόμαστε και να ακούμαστε καλύτερα τώρα. Είχαμε σας ένα ακούμε καθαρότατα και σας βλέπουμε, Κοσμά. Νωρίτερα. Έχουμε λοιπόν δίπλα μας να πούμε και πάλι. Με ακούτε? Πολύ καθαρά, Κοσμά. Πολύ καθαρά. Μας ακούτε κανονικά? Κανονικότατα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν δίπλα μας τη Μάγδα και την Νικολίνα Κεπεσίδου, τις δύο παγκόσμιες πρωταθλήτριες με την εθνική beach handball στη Ρωσία, στο Καζάν της Ρωσίας. Με την επικράτησή τους στο τελικό κοντά στην Νορβηγία με 2-1 κατέκτησαν την πρωτιά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο οποίο συμμετείχαν για πρώτη φορά ως εθνική ομάδα. Να ξεκινήσουμε από την Μάγδα. Μάγδα, μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ένας τίτλος του παγκόσμιου πρωταθλητή που ήρθε μετά από πολλή δουλειά. Κάποιοι θα λέγαμε ότι δεν περίμεναν ότι θα φτάσετε μέχρι εκεί και όμως ήρθε αυτή η επιτυχία. Αρκετοί ήταν αυτοί που δεν περίμεναν και είναι λογικό, γιατί στην πρώτη συμμετοχή μιας ομάδας και μιας τέτοιας ομάδας που δεν έχει ακριβώς τα μέσα που θα θέλαμε για να πετύχουμε τέτοια μεγάλη νίκη, ήρθε, γράψαμε ιστορία και είμαστε στα σύννεφα ακόμα, πετάμε στα ουράνια και νομίζω ότι θα πετάμε για πολλούς μήνες ακόμα μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ακριβώς τι έγινε. Δεν το έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα, έτσι? Έχουν περάσει 3-4 μέρες και ακόμα μέρα με τη μέρα συνειδητοποιώ τι πετύχαμε και πού είμαστε στην κατάταξη του beach handball αυτή τη στιγμή σαν χώρα. Πέρα από την νίκη στον τελικό κόντρα στη Ρωσία, αποκλείσατε την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία. Μια ομάδα η οποία ήταν η τελευταία παγκόσμια πρωταθλήτρια και με πάρα πολύ καλές αθλήτριες. Η Ισπανία πρωταγωνιστεί πολλά χρόνια και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Την εκθρονήσαμε, θα έλεγα. Της πήραμε το στέμμα και το φορέσαμε. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Με πολλές αλλαγές στο σκορ, πήγαμε στα shoot-out, κλέψαμε τη νίκη στα τελευταία λεπτά, μπορώ να πω. Και πιστεύω ότι ήταν πιο ωραίο από τον τελικό αυτό το συνέστημα, να εκθρονίζεις τον πρωταθλητή. Πέρα από τον ομαδικό τίτλο, εσύ κατέκτησες και τον τίτλο της καλύτερης τερματοφύλακα, της καλύτερης goalkeeper στη διοργάνωση, μαζί και με τη συμπαίδριά σου την Σκάρα, η οποία αναδείχθηκε καλύτερη specialist. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία εξίσου, έτσι? Εννοείται, είναι πολύ μεγάλο, έχεις μεγάλη τιμή να σε βραβεύουν ως καλύτερη παίκτρια στον κόσμο στη θέση σου. Αλλά και νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη, εννοείται. Αλλά χωρίς όλες τις παίκτριές μου, οι οποίες σκόραραν, γιατί αν δεν σκόραραν δεν θα ήμασταν ψηλά στον κόσμο για να πάρω κι εγώ αυτόν τον τίτλο. Χωρίς όλες τις παίκτριες, την άμυνα, τις επιθετικές, δεν θα ήμουν καλύτερα τερματοφύλακας. Οπότε είναι ατομικό μέσα στο ομαδικό, μπορώ να πω. Αφιερώσατε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα στους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές της Αττικής. Πώς ήταν να βρίσκεστε εκεί, να παλεύετε να πετύχετε κάτι σημαντικό και παράλληλα να μαθαίνετε να σας έρχονται αυτές οι ειδήσεις από την Ελλάδα? Στην αρχή δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τι γίνεται, επειδή δεν βλέπαμε και δεν ακούγαμε ειδήσεις. Αλλά μέσω του ίντερνετ και βλέποντας τι έκταση είχε πάρει η πυρκαγιά και το όλο θέμα, ήμασταν πάρα πολύ σοκαρισμένες και παίζαμε πραγματικά στις οποίες αφιερώσαμε και την παγκόσμια νίκη μας. Μάλιστα, για να περάσουμε στη Νικολίνα, στη μικρή της παρέας. 16 χρονών και παγκόσμια πρωταθλήτρια. Πώς είναι αυτό το συνέστημα? Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαστε πρώτοι στον κόσμο. Αλλά πάρα πολύ χαρούμενοι. Το ήθελα πάρα πολύ, δηλαδή όλη τη χρονιά δούλευα, είχα στο μυαλό μου ένα παγκόσμιο και ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχω.
Πώς ήταν τα πράγματα εκεί, σε μια χώρα όπως η Ρωσία, με πάρα πολύ καλούς αντιπάλους, είπαμε και νωρίτερα με τη Μάγδα, με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, καταφέρετε να φτάσετε μέχρι το τέλος με μόλις δύο ήττες. Η μία ήταν από την Πολωνία, η άλλη από την Ισπανία, αλλά στην αρχική φάση. Ήταν δύσκολο, γιατί βλέπαμε ομάδες που τις βλέπαμε παλιότερα στο παγκόσμιο, στην τηλεόραση, και λέγαμε μακάρι μια μέρα να φτάσουμε κι εμείς εκεί, η Βραζιλία, η Ρωσία, η Κοδέσποινα, αλλά πιστεύω ότι η ελληνική ψυχή δεν χάνει ποτέ. Το θέλαμε πάρα πολύ και το καταφέραμε. Μερικοί θα νομίζουν ότι η Μάγδα και η Νικολίνα και η Βασίδο ήρθαν στην Αλεξανδρούπολη, στον τόπο από τον οποίο κατάγονται για να κάνουν τις διακοπές τους, αλλά εσείς έχετε συνέχεια και όχι απλά συνέχεια. Είστε στο Final Four με την ομάδα σας, στο Σπάρτακο, που διοργανώνεται εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Οι Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης και ο Δήμος είναι οι συνδιοργανωτές. Και προσπαθείτε, παλεύετε και εκεί για ένα μετάλλιο. Εννοείται ότι επειδή πήραμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, δεν ξεχνάμε τις εγχώριες διοργανώσεις. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες που γίνεται στην Αλεξανδρούπολη, στην πόλη μας, και ότι και ο Δήμαρχος και οι Κύκλοπες και οι Beach Boys, όλη η Αλεξανδρούπολη έχει παράδοση στο Beach Handball. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και είμαι λίγο παραπάνω με τους Beach Boys. Εντάξει, Κοσμά, επίτρεψε μου κλείνοντας να μεταφέρουμε ένα ερώτημα, ένα ερώτημα το οποίο προκύπτει από δηλώσεις της Μάγδας και Πεσίδου όταν τελείωσε η διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο, κλείνοντας, τόσο από τη Μάγδα όσο και από την Νικολίνα, για το γεγονός ότι, όπως ανέφερε και η Μάγδα, είναι σημαντικότερο τελικώς να παραμείνεις στην κορυφή από το να φτάσεις. Και με αυτό να κλείσουμε. Ωραία. Ρωτάνε από το στούντιο για τη δήλωση που έκανες, ότι είναι πιο σημαντικό να καταφέρεις να παραμείνεις στην κορυφή παρά το να φτάσεις στην κορυφή. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Κατά τη γνώμη μου, σε ένα εισαγωγικά βάρος, γλυκό βάρος, είναι ακριβώς αυτό που έλεγα με την Ισπανία, που εκθρονίσαμε τον πρωταθλητή. Θεωρητικά έχεις το βάρος ότι είσαι πρώτος και πρέπει να διατηρηθείς εκεί. Το άγχος, όχι ακριβώς το βάρος, το άγχος. Και πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψεις παραπάνω, να έχεις στο μυαλό σου ότι είσαι πρώτος και πρέπει να παραμείνεις εκεί. Και ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο, έχεις περισσότερες απαιτήσεις εκεί που είσαι. Μάλιστα. Με αυτό το σχόλιο, λοιπόν, θα σας αφήσουμε εδώ από το Κέντρο Νεότητας Αλεξανδρούπολης, αφού ευχαριστήσουμε πολύ τη Μάγδα και την Νικολίνα και Πεσίδου που ήταν κοντά μας, να τους δώσουμε και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Μαρία Χρύσα, και πάλι ο λόγος σε σένα. Να ευχαριστήσουμε θερμά, λοιπόν, τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες Beach Handball και εσένα, Κοσμά Πανταζή. Στην Ξάνθη βρέθηκαν την Τετάρτη οι νέοι ιδιοκτήτες της ΕΚΑΠΗ, μεταβίβαση της εταιρείας στον Ιαπωνικό όμιλο Japan Tobacco, που απέκτησε όλο τον καπνικό όμιλο του Ιβάν Σαββίδη, ολοκληρώθηκε και οι νέοι ιδιοκτήτες συνάντησαν τους εργαζομένους. Η πρώτη εντύπωση είναι θετική και οι εργαζόμενοι σημειώνουν ότι τα σχέδια των νέων ιδιοκτητών είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ολοκληρώθηκε η πολυσυζητημένη εξαγορά της καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ και η μεταβίβαση από τον Ιβάν Σαββίδη στον Ιαπωνικό κολοσσό Japan Tobacco. Την Τετάρτη, στο εργοστάσιο της Ξάνθης, βρέθηκε κλιμάκιο των νέων ιδιοκτητών με επικεφαλής τον πρόεδρο του τομέα Ευρώπης της εταιρείας, Βασίλη Βοβό, και άλλα στελέχη από όλο τον όμιλο. Οι νέοι ιδιοκτήτες εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στους εργαζόμενους και δήλωσαν ότι διασφαλίζονται όλες οι θέσεις εργασίας. Μίλησαν μαζί τους, ενώ είχαν συνάντηση και με τους συνδικαλιστές της επιχείρησης. Αυτοί από την πλευρά τους δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την πρώτη εικόνα των νέων επενδυτών, τη στάση τους απέναντι στους εργαζόμενους και τα σχέδιά τους για την εταιρεία. Υπάρχουν πολλά ενθαρρυντικά μηνύματα από τον κύριο Βόβο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ευρώπης, στη Japan Tobacco. Καταρχήν μας καλωσόρισε εμάς τους εργαζόμενους και μας είπε με τα λόγια του ότι ανήκεται πλέον στον όμιλο Japan Tobacco ως εργαζόμενοι. Έχετε προσθεθεί στους 40.000 εργαζόμενους του ομίλου. Από εκεί και πέρα του συνδέουν, μας είπε, με τη Βόρεια Ελλάδα πολλά θέματα και συνεργάζονται και με καπνά, το 20% των καπνών είναι από εδώ, από παραγωγούς δικούς μας. Μας είπε ο άνθρωπος ότι σπούδαζε παλιά στη Θεσσαλονίκη και θεωρεί ότι θα πάει καλά η εταιρεία, θα προχωρήσει για την ελληνική αγορά, θα προχωρήσει σε πάρα πολλά επίπεδα.
Από εκεί πέρα το ενθαρρυντικό είναι μετά σε δεύτερη κουβέντα που κάναμε ξανά με τον αντιπρόεδρο της Japan Tobacco για την Ευρώπη. Μας είπε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να χάσει ούτε ένας εργαζόμενος στη δουλειά του αυτή τη στιγμή και αργότερα δεν είναι στις προθέσεις τους αυτές και ότι διασφαλίζουν τη θέση εργασίας. Από εκεί και πέρα εμείς μας είπαν είναι ένα μεταβατικό στάδιο, θα δούμε και πολλά εργασιακά και ότι ο όμιλος Japan Tobacco είναι όμιλος που για τους εργαζόμενους φέρεται σωστά και δίκαια και γι' αυτό έχει εργαζόμενους πολλών ετών. Ανάμεσα στις προθέσεις των νέων ιδιοκτητών είναι άμεσα η επένδυση 4 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου η ΣΕΚΑΠ να εναρμονιστεί με όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Αυτό που θέλαμε ήταν εμείς να διασφαλιστεί ότι θα δουλεύει το εργοστάσιο και η θέση εργασίας, ότι τις διασφαλίζει ότι θα δουλέψει το εργοστάσιο και από εκεί και πέρα περιμένουμε. Ήδη με το ξεκίνημα θα βάλουν 4 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουν όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και προχωράμε. Παράλληλα, η υπόθεση του προστίμου για λαθρεμπορία που καταδιώκει την επιχείρηση από το παρελθόν και είχε δημιουργήσει πρόσφατα μείζον πολιτικό ζήτημα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης δεν φαίνεται να απασχολεί τους νέους ιδιοκτήτες και φαντάζει αρκετά μικρό μπροστά στα δυσθεώρητα ποσά που δαπανήθηκαν για την εξαγορά του ομίλου Σαββίδη. Δεν το ανέφεραν καν αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι ήρθαν και αυτό που δείχνουν είναι ότι να επενδύσουν στη ΣΕΚΑΠ και να προχωρήσει σε κάτι. Ήδη θα γίνει κάτι με ένα στριφτό καπνό που θα είναι διεθνής. Θα ξεκινήσει, λέει, τέλη Σεπτεμβρίου το παράγει σε κάτι. Δηλαδή δείχνουν την πρόθεση ότι δεν θα μείνουν και μόνο στα σύμματα μας, ότι σε κάτι θα αναπτυχθεί πραγματικά. Και τα δικά τους σήματα δηλαδή θα αρχίσουν με αυτό που δείχνουν και με αυτό που είπαν, θα αρχίσουν σιγά σιγά να φέρνουν και δικά τους σήματα να παράγουν μέσα από τη ΣΕΚΑΠ. Και αυτό που ξεκαθάρισαν είναι ότι πλέον ο Japan Tobacco έχει 32 εργοστάσια με την προσθήκη της ΕΚΑΠ. Είχε 31 με την προσθήκη της ΕΚΑΠ. Όταν το ανακοινώνει και ένας άνθρωπος σαν τον κύριο Βόβο, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ευρώπης, καταλαβαίνετε ότι η εταιρεία θα προχωρήσει. Δείχνουν ότι θέλουν να προχωρήσει. Αλλιώς για ποιο λόγο να γίνουν και αυτές οι ανακοινώσεις από τον κύριο Βόβο? Το εργοστάσιο το τελευταίο διάστημα λειτουργούσε σε οριακούς ρυθμούς εν αναμονή της ολοκλήρωσης της συμφωνίας, ενώ με την αλλαγή σκυτάλης αναμένεται να ενταθεί η παραγωγή και η προώθηση των σημάτων της ΕΚΑΠ, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση της εταιρείας. Κατατέθηκε, κυρίες και κύριοι, η τροπολογία για τη συνταξιοδότηση των μουφτίδων. Περισσότερα σχετικά με το ρεπορτάζ έχει ο Γιάννης Σιδηρόπουλος. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία Χρήσα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι πράγματι μία εξέλιξη των τελευταίων ημερών. Η τροπολογία κατατέθηκε από την κυβέρνηση σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υπερψηφίστηκε με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ, του Κινήματος Αλλαγής. Λευκό ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ΚΚΕ. Κατάψηφισε μόνο η Χρυσή Αυγή. Η τροπολογία αυτή ουσιαστικά πάβει τους δύο εν ενεργεία μουφτίδες Ξάνθης και Κομωτινής, καθώς υποχρεώνει όλους τους δημόσιους λειτουργούς στο συγκεκριμένο αξίωμα να αποχωρούν να συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους. Ως γνωστόν, οι δύο μουφτίδες Ξάνθης Μεχμέτε Μινσινίκογλου και Κομωτινής Μέντο Τζεμαλή είναι και οι δύο ηλικία τους γύρω στα 80 έτη. Είναι μια εξέλιξη φυσικά που έχει πολύ βαθύ πολιτικό περιεχόμενο και δημιουργεί και κόντρες, πολιτικές κόντρες μεταξύ διαφορετικών πολιτικών προσεγγίσεων. Από την πλευρά της κυβέρνησης, αυτό που τονίζεται και με βάση και τις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά την ψήφιση της τροπολογίας ο Υπουργός, ο κύριος Γαβρόγλου, πρόκειται για μια εναρμόνιση ουσιαστικά του καθεστώτος των μουφτίδων, εφόσον διαθέτουν ακόμη δικαστικές αρμοδιότητες, πρέπει να εναρμονίζονται με όσα ισχύουν για τους Έλληνες δικαστικούς και άρα πρέπει στο 67ο της ηλικίας τους να αποχωρούν. Έχει προηγηθεί, να υπενθυμίσουμε, η κατάργηση της υποχρεωτικότητας της προσφυγής στο Μουφτή Ιεροδίκη για υποθέσεις κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου για τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, που πλέον είναι απολύτως προαιρετική και μόνο με τη συμφωνία όλων των μερών. Και από διάφορες κατευθύνσεις ακούγεται ότι ενδεχομένως αυτή η ουσιαστικά αποπομπή των δύο
μοφτίδων της Ξάνθης και της Κομωτινής, είναι ένα πρώτο βήμα για μια μελλοντική καθιέρωση εκλογής ή καλύτερα ανάδειξης των μουφτίδων από ένα πολύ συγκεκριμένο εκλεκτορικό σώμα και από πολύ συγκεκριμένη λίστα υποψηφίων, κάτι που όμως για την ώρα φαντάζει αρκετά μακρινό, καθώς και με βάση το διαχρονικό, έτσι και για πολλές δεκαετίες, προγραμματικό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και παλιότερα ο συνασπισμός, αλλά και για λόγους πρακτικούς, κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει όσο οι μουφτίδες διαθέτουν δικαστικές αρμοδιότητες, και αυτό φυσικά είναι και αυτό που προτάσει η μία προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα, που προτείνει την απαλλαγή από κάθε, την απογύμνωση από κάθε δικαστική αρμοδιότητα και την εκλογή αμιγώς πνευματικών ηγετών της μουσουλμανικής μειονότητας. Η άλλη πλευρά κατηγορεί την κυβέρνηση, η πιο συντηρητική έτσι προσέγγιση, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ενδίδει στις πιέσεις της γείτονος για αυτό το ζήτημα, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η εκλογή μουφτίδων. Υπάρχουν δύο απόψεις και δύο προσεγγίσεις. Υπάρχει και μία τρίτη πιο διπλωματική που βλέπει ότι ενδεχομένως αυτές οι κινήσεις πρώτον επιχειρούν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ υπαρκτό πρόβλημα που υπάρχει με τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα ειδικότερα στη Ξάνθη, και κατά δεύτερο λόγο ότι ενδεχομένως να μπορούσε μελλοντικά να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο διπλωματικής αντιπαροχής ή διπλωματικών ανταλλαγμάτων, με αντάλλαγμα το άνοιγμα της θεολογικής της σχολής της Χάρκης, που ως γνωστόν είναι τεράστια σημασίας για τον Ελληνισμό. Είναι ένα ζήτημα που προκαλεί έτσι και εσωτερικές και τοπικές αντιδράσεις. Μιλώντας στην Βουλή, ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μουσταφά, είπε ότι θα έπρεπε να γίνουν ακόμη περισσότερα. Συμφωνεί με την εξέλιξη αυτή και με την υποχρεωτική συνταξιοδότηση των δύο μουφτίδων, και ότι θα έπρεπε να γίνουν ακόμη περισσότερα βήματα. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός και επικριτικός για διάφορες φωνές που αντιδρούν στην εκκοσμίκευση, όπως σημειώνει, του ρόλου των μουφτίδων και του τελικού στόχου που κατά τον ίδιο πρέπει να είναι ο περιορισμός τους σε αμιγώς θρησκευτικά καθήκοντα και η απαλλαγή τους από οποιαδήποτε δικαστική δικαιοδοσία, κάτι που δεν συνάδει και με τις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου και με το κράτος δικαίου γενικότερα, και γι' αυτό, όπως είπε, αναμένει ότι σύντομα μια νέα απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα υποχρεώσει ουσιαστικά την Ελλάδα να καταργήσει πλήρως τις δικαστικές αρμοδιότητες. Τώρα, στα πρακτικά ζητήματα, αναμένεται μετά από αυτήν την υποχρεωτική συνταξιοδότηση, όπως και να έχει, να έχουμε τον διορισμό δύο τοποτηρητών για τις δύο μουφτίες Ξάνθης και Κομωτινής, ενώ η τρίτη αυτή του Δημοτήχου, ως γνωστόν εδώ και 1,5 χρόνο, έχει τον δικό της τοποτηρητή μετά την αποπομπή του προηγούμενου μουφτίδη Δημοτήχου. Η διαδικασία αυτή θα κινηθεί από την αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Τράκης, όπως άλλωστε προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις. Γιάννη Σιδηρόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Μια μαγική βραδιά τώρα, κυρίες και κύριοι, στον αρχαιολογικό χώρο των Αυδείρων υπόσχονται περιφέρεια και εφορία αρχαιοτήτων Ξάνθης. Η εκδήλωση για το Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους που αναβλήθηκε λόγω των πυρκαγιών θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής, έστω και αν το φεγγάρι θα έχει λιγότερο φως σε σχέση με την Πανσέλινο. Όπως εξηγούν οι υπεύθυνοι, στόχος είναι η σύνδεση του υδάτινου στοιχείου με την αρχαιότητα και τον πολιτισμό. Στον αρχαιολογικό χώρο των Αυδείρων ταξιδεύει το βράδυ της Παρασκευής το Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους που διοργανώνει η Περιφέρεια και η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων διοργανώνεται μια συναυλία υπό το φως του φεγγαριού, αλλά με στόχο την ανάδειξη της σημασίας του νερού και της σημειολογίας του σε σχέση με το παρελθόν, το παρόν και τον πολιτισμό της περιοχής. Όπως εξηγεί η αρχαιολόγος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ξάνθης Μαρία Χρυσάφη, το υδάτινο στοιχείο επηρεάζει δραματικά την ιστορία των αρχαίων Αυδείρων και την εξέλιξη της πόλης. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Ξάνθης συμμετέχει στο Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους, που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ιδιαίτερα την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, για πρώτη φορά φέτος εδώ στην περιοχή μας. Ο στόχος του φεστιβάλ είναι να αναδείξει τη συμβολή του υδάτινου στοιχείου στην εξέλιξη του ιστορικού και οικονομικού γίγνεσθε της περιοχής και να προβάλλει την ιστορία, τον πολιτισμό και ενδεχομένως και τα προϊόντα του τόπου. Η σημασία της εκκίνησης από την αρχαία πόλη των Αυδείρων, αυτού του φεστιβάλ,
Έχει μια ιδιαίτερη σημειολογία και θα σας εξηγήσω γιατί. Η πόλη, η αρχαία πόλη των Αυδείρων, ιδρύθηκε στα μέσα του 7ου αιώνα από απίκους των Κλεζομενών, κατοίκους που ήρθαν δηλαδή από την Ιωνία, χρησιμοποιώντας τα μέσα της ναυσιπλοείας και τις τεχνικές και τους θαλάσσιους δρόμους της εποχής. Ήρθαν εδώ σε μια περιοχή βορειότερα από εδώ που είμαστε και ίδρυσαν μια πόλη, η οποία έμελε να γίνει πολύ σημαντική για την περιοχή της Θράκης. Η πόλη αυτή ενισχύθηκε από απίκους με ένα δεύτερο κύμα στα μέσα του 6ου αιώνα, που ήρθαν πάλι μέσω θαλάσσιων δρόμων από την Τέο της Μικράς Ασίας. Εξάλλου, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι και αυτό που φαίνεται και από ένα ιστορικό γεγονός, η σημασία του υδάτινου στοιχείου για την εξέλιξη αυτής της πόλης φαίνεται και από το γεγονός ότι μεταφέρθηκε νοτιότερα όταν τα λιμάνια της μπαζώθηκαν για κάποιο λόγο από τις προσχώσεις του Νέστου. Γιατί πρέπει να σας πούμε ότι δυτικά από εδώ ήταν ένας μεγάλος κόλπος, δηλαδή ήταν υπήρχε θάλασσα και όχι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Αυτό σταδιακά βαζώθηκε και χάσανε οι κάτοικοι της πόλης εκείνης την επαφή με τη θάλασσα. Το γεγονός αυτό τους ανάγκασε να μεταφέρουν νοτιότερα στη θέση εδώ που βρισκόμαστε, την πόλη τους. Και αυτό όχι τόσο γιατί ήταν σημαντικά τα λιμάνια για τα τέλη που εισέπραταν ή για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονταν στη θάλασσα, αλλά και για το γεγονός ότι από εδώ περνούσαν και είχαν πρόσβαση πια οι Αυδηρίτες σε αυτό το δίκτυο, το εκτεταμένο δίκτυο που οδηγούσε από την Νότια Ελλάδα και τα νησιά στον Εύξηνο Πόντο. Συνεπώς, ήθελαν να είναι ενταγμένοι σε αυτό το δίκτυο. Η εκδήλωση είναι μια συναυλία με τον Αντώνη Μουσαδέ, την Ασμίκ Μπεγλαριάν και άλλους μουσικούς της πόλης. Παρότι η εκδήλωση αναβλήθηκε για μία εβδομάδα, καθώς ήταν προγραμματισμένη για την Πανσέλινο, οι προσδοκίες είναι μεγάλες από τους διοργανωτές. Όσον αφορά τώρα την εκδήλωση, θα σας πούμε ότι σε αυτή συμμετέχουν, είναι μια συναυλία καταρχήν, η οποία είναι ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο. Θα γίνει την Παρασκευή 3 Αυγούστου, 9 η ώρα. Σε αυτή συμμετέχουν οι μουσικοί αγαπημένοι της πόλης μας, ο Αντώνης Μουσαδές, η Ασμίκ Μπεκλαριάν, ο Βαγγέλης Κοντόπουλος, ο Χάρης Ξυλάς και ο Νεκτάριος Ζουνίδης. Λοιπόν, θα είναι μια ωραία εκδήλωση, σας καλούμε να την παρακολουθήσετε, με έντεχνα τραγούδια, υπό το φως όχι βέβαια της Πανσελίνου που έτσι είχαμε προγραμματίσει, αλλά με το φως της Σελήνης, έστω και αυτό που έχει απομείνει. Στο περιθώριο της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση και προσφορά τοπικών ίνων από τους αμπελώνες της περιοχής, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό για την εξέλιξη και την ιστορία των λιμανιών στα αρχαία Άβδηρα. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.